ενώ έχουμε τη δεύτερη αλλαγή για τον Κωνσταντίνο Μιστακίδη και τον Πιερικό. Με το νούμερο 10, ο Μετενίδης είναι αυτός που αποχωρεί. Ενώ η εκτέλεση του φάουλ πλασαριστά από τον Νίκο προς τον Τόσκα, το σούτε του τελευταίου στην αγκαλιά του Θεοδωρόπουλου. Κεφαλιά από τον Καραγιόπουλο. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους, μια στιγμή κεφαλιά από τον κεντρικό αμυντικό του Πιερικού πήγε σε αντίπαλο. Όμως κάθε πάσα που έγινε χωρίς τύχη, πολύ μακριά ο Γκουβούσης για να προλάβει. Out με τον Τσινιώτα να επαναφέρει. Κεφαλιά και νέα κεφαλιά από τον Τσικαδέρη. Η πρώτη κεφαλιά ήταν από τον Τόσκα, ο οποίος θα κερδίσει τώρα την μπάλα. Τόσκας υπό την πίεση του Θεοδωρίδη θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο κ. Ματζουράνης. Αν και εκεί υπήρχε κάποιο τράβημα, άφησε το να συνεχιστεί. Ο ρέφερι Βαφιάδης πάνω στον Κουβούση. Η κόντρα ευνόησε τους φιλοξενούμενους με τον Τόσκα να προσπαθεί να αλλάξει από τη δεξιά πλευρά προς τον Καραγκούνη. Ορίστηκε όμως, ενώ με το νούμερο 12 είναι αυτός που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μετενίδη, ο Μπαρέκας για την ομάδα του Πιερικού. Ερίκος με αντίπαλο τον Τσικαδέρη. Θα χάσει την μπάλα ο αρχηγός του Ιωνικού. Συναντεπίδεση ο Νίγκος, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Μωραέτη, όχι το εμπόδιο του Καλογύρου, όμως εκεί πήγε και μια αντιδικία για το μαρκάρισμα από τον παίχτη του Ιωνικού. Φάουλ σφυρίζει ο κύριος Ματζουράνης στο 65ο προς 6ο λεπτό. Με το νούμερο 11 αποχωρεί ο Μακαριώτης και με το νούμερο 12 περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Λάκο. Το φάουλ για τους φιλοξενούμενους συγκεντρώνει αρκετό κόσμο στην εστία του Θεοδωρόπουλου. Στο πρώτο δοκάρι κόπηκε από τον Λένο, απομακρύνεται από τον Βαφιάδη. Θα βάλει το σώμα του χωρίς να υπάρχει φάουλ ο Γκουβούσης, θα κερδίσει την μπάλα. Όχι όμως και από τον Ντόση. Στη συνέχεια δυνατό μαρκάρισμα του Ερίκου. Ο κύριος Ματζουράνης δείχνει out. Αλλά όπως βλέπουμε στο replay, μόνο out δεν ήταν. Δυνατό το μαρκάρισμα από τον αρχηγό του Ιωνικού και αρκετά επικίνδυνο, ενώ είχε την μπάλα στην κατοχή του Τσικαδέρης. Το παιχνίδι συνεχίζεται ζητώντας επανάληψη ο κύριος Ματζουράνης. Λίγο πριν φτάσουμε στο 71ο λεπτό, το 0-3 παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Μετάδοση του 902 από το βροχερό σήμερα Παντελής Νικολαίδης στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος νέων K21 Β' Εθνικής. Αλλαγή, άλλη μία για τον Μανώλη Βερίκο. Με το νούμερο 6 αποχωρεί ο Καβαλάς και τη θέση του παίρνει με το νούμερο 13 ο Γαλακτερός. Ενώ αλλαγή έχουμε και για τους φιλοξενούμενους, φαντάζομαι σωστή αλλαγή από τον Κωνσταντίνο Μιστακίδη, του πρωταγωνιστή για το σημερινό παιχνίδι και σκόρερ με δύο τέρματα, Τσικαδέρη στο 5ο και στο 37ο λεπτό. Ο Τσικαδέρης, ο οποίος πανηγύρισε προς την κερκίδα βάζοντας το χέρι του στο στόμα για σιγή και δέχτηκε αρκετές διαμαρτυρίες. Το κόκκινο πανί μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε στο παιχνίδι μας. Σωστή
η κίνηση από τον προπονητή του Πιερικού για να ηρεμήσει λίγο και τα πνεύματα. Από τους διακριθέντες σήμερα στον αγώνα μας. Τη θέση του. Έχει περάσει με το νούμερο 13. Ο Τζιανάκας. Από τρεις αλλαγές έχουν πραγματοποιήσει οι δύο προπονητές στο 73ο προς 4ο λεπτό. Θεοδωρίδης θα δώσει ύψος στην μπάλα. Κεφαλιά του Βαφιάδη. Εκεί όπου θα κερδίσει τις κόντες ο Γαλακτερός. Στη συνέχεια όμως θα χαθεί η μπάλα με τον Σεχολάρη να κάνει μια έξυπνη μπαλιά τρύπα για τον Καραγκούνη, ο οποίος ταχύτατα βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι. Ο Ντόσης θα κερδίσει με το σώμα, θα κάνει το γέμισμα εκεί όπου ο Λένο είναι μόνος του. Θα κατεβάσει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός του Ιωνικού, θα κάνει και μια σέντρα ψάχνοντας το Μαρμαρά, κόψιμο. Καταλήγει στον Μάρκογλου. Μάρκογλου για τον Νίγκο. Νίγκος πίσω στον Τσινιώτα. Τσινιώτας θα κάνει το ελεύθερο. Λένε με κεφαλιά για τον Μωραΐτη. Μωραΐτης κλείστηκε από το μαρκάρισμα του Γιαννάκα. Έτσι από αρκετά μακριά θα βρει τον Θεοδωρόπουλο. Θεοδωρόπουλος το ελεύθερο. Κατέβασε ο Γαλακτερός. Άφησε για τον Θεοδωρίδη. Πάλι ο Γαλακτερός. Η πάσα για τον Ερίκο, ο οποίος προσπάθησε να βρει με τη σειρά του τον Βαφιάδη. Τα κατάφερε. Θεοδωρίδης για τον Ερίκο. Το τάκλιν από τον Μάρκογλου. Η μπάλα καταλήγει στον Λένο. Λένο για τον Μωραΐτη. Μωραΐτης κάθετη πάσα ψάχνοντας τον Μαρμαρά. Για άλλη μια φορά βγαίνει γρήγορα και αποτελεσματικά ο Καραγιόπουλος, ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, και διώχνει σε πλάγιο. Και στη συνέχεια το φάουλ που θα γίνει πάνω στον Καλογύρου για τον Ιωνικό. Λένο στην εκτέλεση του φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πιερικού. Όμορφα κατέβασε ο Λάκο και έδωσε προς τον Ευαφιάδη. Πάλι ο Λάκο δεν μπορεί να ξεπεράσει το μαρκάρισμα του Ντός, ο οποίος έχει πάει περίφημα από την αριστερή πλευρά. Την μπάλα καταλήγει στον Ερίκο, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα δυνατή για τον Γαλακτερό. Άφησε ο Τσινιώτας